Τον κύριο Δούμα τον έχουμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας κύριε Δούμα, τι κάνετε? Καλησπέρα, καλησπέρα. Άκουσα ποιους είπατε, ξεχάσατε να αναφέρετε μια σημαντική παρουσία, η οποία είναι του κύριου Τριμάκη, προσώπου της ΠΑΕ. Επίτηδες το έκανα για να το πείτε εσείς. Γιατί okay, είναι το πιασάρικο το όνομα, κύριε Δούμα, γι' αυτό. Κοιτάξτε, εγώ δεν το λέω με αυτήν την έννοια. Εγώ το λέω ότι γνωρίζουμε ότι έχει ανακοινωθεί ότι θα παρευρίσκεται και αυτό σε αυτή τη λεδιάση. Θα είναι και ο κύριος Τριμάτης, με τον οποίο γνωρίζεστε? Όχι, όχι. Όχι. Δεν γνωρίζω. Είναι, καταρχάς, εντάξει, φαντάζομαι ότι στο άμεσο μέλλον θα γνωριστούμε, γιατί από την ίδια πλευρά είμαστε όλοι. Ναι. Αλλά δεν γνωριζόμαστε. Δεν είχα τη χαρά αυτή. Απλά εσείς ενημερωθήκατε ότι θα είναι και ο συγκεκριμένος κύριος στο μαζί στην επιτροπή ή στην πλευρά. Ως εκπρόσωπος της ΠΑΕ. Το λέω τώρα αυτό. Ναι. Και μου κάνει εντύπωση που το λέτε, γιατί προφανώς έχετε την ενημέρωση, δεν το βγάλατε από το μυαλό σας ξαφνικά. Γιατί όχι, ο άνθρωπος αυτός δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα από την ΠΑΕ ότι πλέον είναι το νέο μέλος. Νομίζω ότι θα έπρεπε να έχει γίνει γι' αυτό. Δεν το λέω σε εσάς. Όχι. Και εγώ παρεμβαίνω δίχως βέβαια να μου πέφτει και λόγος, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι απόλυτα αναγκαίο αυτό. Δεν είναι. Άλλωστε και εγώ που μετέχω σε αυτή τη συνάντηση. Ούτε ως Αλφα Σίγμα Άρης μετέχουν, το στείλε. Εσείς όχι, εσείς είστε αρχιτέκτονες. Ναι. Ναι, εκπροσωπεί τον κύριο Καρυπίδη, την ΠΑΕ, την εκπροσωπεί ο κύριος Τριμάτης. Μάλιστα. Ανεξαρτήτως της θέσης που τυχόν έχει ή θα αποκτήσει στην ΠΑΕ Άρης. Αυτό είναι άλλη. Μάλιστα. Εσείς το ξέρετε σίγουρα, αλλά καλύτερη επιβεβαίωση του ρεπορτάζ από αυτό που μας λέτε εσείς δεν υπάρχει. Από τη στιγμή που θα είναι στην Επιτροπή και θα είστε μαζί. Αλλά λέτε δεν έχετε γνωριστεί, είναι πρώτη φορά ουσιαστικά, έτσι. Αυτό θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, θα γίνει η συνάντηση τελικά. Μέσω τηλεδιάσκεψης θα γίνει, γιατί δεν έγινε κατορθωτό να γίνει διαζώσεις. Τρεις φορές αναβλήθηκε για διάφορους άλλους λόγους εκτός από το αντικείμενο αυτό. Μια ήταν οι πυρκαγιές, μια ήταν άλλα θέματα. Μάλιστα, διάβαζα και κάποιες δηλώσεις προχθεσινές του κυρίου Τριμάτη στο πρώτο θέμα, όπου έλεγε ότι χρειαζόμαστε τη συμπαράσταση, χρειαζόμαστε δηλαδή τη βοήθεια της κυβέρνησης, και τώρα θα προκύψει και το ραντεβού αυτό με επιτελικά στελέχη της κυβέρνησης, όπως είναι ο κ. Γεραπετρίτης, όπως είναι ο κ. Χατζηδάκης, όπως ο κ. Καλαφάτης εδώ, ο δικός μας του Μακεδονία Θράκης. Είναι σημαντικό αυτό το ραντεβού. Για δώστε μας κάποιες λεπτομέρειες. Για ποιο λόγο θα γίνει αυτό το ραντεβού, αυτή η τηλεδιάσκεψη, μάλλον, να το πω σωστά. Για να κλείσει το αντικείμενο των πρώτων ενεργειών που πρέπει να γίνουν για να μπορέσει να ξεκινήσει η διαδικασία χωροθέτησης του νέου γηπέδου. Υπάρχουν πολλά ζητήματα προς επίλυση, ναι. Και από όσο γνωρίζω, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα που είχε η κυβέρνηση από την περσινή ανακοίνωση του Πρωθυπουργού έως σήμερα, επεξεργάστηκε διάφορα σενάρια τα οποία μπορούσαν να αντιμετωπίσουν και να λύσουν το σύνθετο αυτό πρόβλημα. Mm-hmm. Και πιθανά μέχρι αύριο θα έχει καταλήξει σε ένα σενάριο το οποίο μάλλον θα είναι και το καλύτερο. Δηλαδή από εσάς τι θα ακούσει? Από τη δική σας πλευρά τι θα ακούσουν οι άνθρωποι της κυβέρνησης αύριο? Τι θα τους πείτε εσείς δηλαδή? Θα προτείνετε κάτι, θα προκύψει κάτι καινούργιο από αυτά που ξέρουμε? Από τη δική μας πλευρά, ναι. δεν θα προκύψει. Από τη δική μας πλευρά εννοώ τη δική μου, με αυτά που έχω επεξεργαστεί εγώ. Γιατί όλα αυτά τα τεχνικά θέματα τα έχω επεξεργαστεί εγώ. Απλώς λίγο πιο εξειδικευμένα και πιο ολοκληρωμένα. Ούτε και αυτό που φαντάζομαι ότι θα καταλήξει ή επεξεργάζεται σαν διαφορετικό σενάριο η κυβέρνηση είναι κάτι το ιδιαίτερα διαφορετικό. Είναι άλλο είδος προσεγγίσεις τεχνικού χαρακτήρα που δεν υπάρχει και λόγος να τα συζητάμε. Αυτό όλα είναι σε μία κατεύθυνση. Να χωροθετηθεί, ναι, το συγκεκριμένο ακίνητο, ναι, το νέο γήπεδο του Άρη, μαζί με εγκαταστάσεις άλλες, οι οποίες θα είναι, αν θέλετε, το όχημα το οποίο θα επιτρέψει την υλοποίηση του business plan για να χτιστεί το γήπεδο. Θα είναι η μαγιά δηλαδή. Θα είναι αυτό που θα αποτελεί το σύνολο του επιχειρηματικού σχεδίου για την υλοποίηση του γηπέδου. Και από την άλλη πλευρά η μετατροπή του Χαριλάου
σε κοινόχρηστο χώρο, σε χώρο πράσινο, εννοείται με την προϋπόθεση της κατασκευής και παράδοσης στον Άρη του νέου κυπέδου. Αυτό γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο. Αυτά είναι, μιλάμε για τα δεδομένα που, να τα πω έτσι, δηλαδή, ότι πρώτα θα γίνει το γήπεδο, όταν θα γίνει το γήπεδο, το καινούριο, στην περιοχή όταν, που λέμε, στην πλευρά εκείνη, έτσι, της πόλης. Ναι, 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 στο ίδιο πάντοτε οικόπεδο. Δεν έχει αλλάξει αυτά τα οποία δεν έχουν όχι, όχι, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Οι τελευταίες επεξεργασίες που γίνονται έχουν να κάνουν στις τεχνικές λεπτομέρειες, αν θέλετε, τεχνικές, νομοτεχνικές να το πω καλύτερα, λεπτομέρειες του πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν ένα ή δύο, ας πούμε, σενάρια αυτή τη στιγμή, αξιόλογα και αξιόπιστα και τα δύο, και έχουν τεθεί υπό κρίση. Σενάρια τι εννοείται, κύριε Δημά? Αύριο θα υπάρξει σενάρια νομοτεχνικής προσέγγισης για αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Του πώς είναι ο καλύτερος και πιο σωστός τρόπος για να γίνει. Εκεί στο χώρο αυτό, εκτός από το γήπεδο του Άρεως, θα πάντοτε έχει... Πάντοτε μιλώντας για τα ίδια... Ναι, για τους ίδιους χώρους. Για τους χώρους, ναι. Εκτός από το γήπεδο του Άρεως θα έχει και, και πολλά, πολλά άλλα, έτσι. Δηλαδή, εκτός από τα ξενοδοχεία, από χώρους... Ναι, θα έχει... Η πρόταση, λέει το ΣΕΝ, η πρόταση που έχει κατέβει και είναι η μαγιά αυτή της συζήτησης, λέει ότι δίπλα θα γίνουν κεντρικά, θα γίνουν κτηριακές εγκαταστάσεις αρκετών χιλιάδων μέτρων, εμπορικά καταστήματα, ξενοδοχεία, γραφεία, εστιατόρια και όλα αυτά σε ένα ψηλό κτίριο το οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 100 μέτρα. Μέχρι τα 100 μέτρα. Δηλαδή μια μικρογραφία του ελληνικού, μια προσέγγιση τέτοια είναι το βασικό σενάριο. Ναι. Και η προοπτική ποια είναι, κύριε Δούμα? Δηλαδή να το δούμε αυτό το έργο να οκληρώνεται. Ξέρετε πώς το σκέφτομαι? Ξαφνικά από εκεί που δεν είχαμε τίποτα εδώ στη Θεσσαλονίκη και τα ψάχνουμε με το κιάλι τα γήπεδα, ξαφνικά θα βρεθούμε μπροστά στο πολύ ωραίο σενάριο να κατασκευάζονται σχεδόν το ίδιο χρονικό διάστημα, ταυτόχρονα δηλαδή, δύο γήπεδα. Αυτό εντάξει, είναι... Δεν το ξέρουμε αν ταυτόχρονα. Γιατί δεν το ξέρουμε? Αλλά... Πάνω κάτω τι... γιατί το γήπεδο του... Ναι. Ναι, για το ταυτόχρονα λέω. Για πείτε μου, γιατί το γήπεδο του Πάγκου... Πάνω κάτω είναι... Δεν θέλω να πω τίποτα για το γήπεδο του ΠΑΟΚ, αλλά δεν προηγείται λίγο? Ναι, προηγείται, δηλαδή, αυτό λέω. Ότι... Όχι, εγώ το εξετάζω για το ταυτόχρονα, είπα. Ως ευχάριστο σενάριο, ας πούμε. Είναι πολύ ωραίο για να είναι αληθινό, καταλάβατε. Από εκεί που δεν είχαμε τίποτα τόσα χρόνια και φωνάζουμε για γήπεδα. Ξαφνικά θα δούμε δύο γήπεδα πάνω κάτω στο ίδιο χρονικό διάστημα να κατασκευάζονται. Λέω, πώς θα το διαχειριστούμε, λέω. Αυτό λέω, χαριτολογώντας. Κάνουμε το σταυρό μας να το δούμε και εμείς αντέξουμε. Αυτό λέω. Θα το αντέξουμε, εμείς στεναχωριέστε. Μήπως δεν μπορέσουμε να το σηκώσουμε αυτό, να το αντέξουμε δηλαδή, να βλέπουμε δύο γήπεδα, ένα δυτικά, ένα κεντρικά μάλλον, και ένα το κάνουμε. Θα το αντέξουμε. Ας έρθει τέτοια χαρά και τέτοια τύχη και θα το αντέξουμε. Ξέρετε, ο άνθρωπος είναι πολύ σκληρό πράγμα. Αντέχει πολλά καλά. Εδώ κακά αντέχει τα καλά. Και εννοείται. Και επειδή έχω τον πλέον ειδικό και συνομιλώ μαζί του αυτή τη στιγμή στον αέρα, αυτό τώρα μιλάμε για ένα... Πότε μπορούμε να το οριοθετήσουμε αυτό, δηλαδή σε βάθος χρόνου, ας πούμε, πότε μπορούμε να το... Είμαστε στον Αύγουστο του 2022. Ότι... Ναι, θεωρώ ότι σε μία διετία έως τρία χρόνια από σήμερα, αν πάνε όλα καλά, αν είμαστε σε αυτή την ευτυχή συγκυρία να τα ζήσουμε όλα αυτά που είπαμε πριν, θα μπορούμε να δούμε να ξεκινάει το γήπεδο. Θέλει μισό λεπτό τώρα. Δηλαδή στο 26 θα μπορούσαμε να δούμε να ξεκινάει το γήπεδο. Μισό λεπτό, γιατί τώρα με προσγειώσατε ανώμαλα. Εγώ νόμιζα θα μου λέγατε μέχρι το 26. Ανώμαλα. Όχι, για μένα μιλάω. Εσείς καλά τα λέτε. Μέχρι το 26, εγώ νόμιζα θα μου λέγατε ότι θα το δούμε ολοκληρωμένο το γήπεδο. Και όλο αυτό που ετοιμάζεται. Είναι ανέφικτο. Αυτό που ετοιμάζω εγώ. Ναι. Αυτό που ετοιμάζεται μάλλον και για να καταλήξει να χωροθετηθεί, πρέπει να περάσει μια αντίστοιχη διαδικασία σαν και αυτή που πέρασε το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Πότε ξεκίνησε το γήπεδο του ΠΑΟΚ? Το καλοκαίρι του 19. Πότε ολοκληρώθηκε? Το καλοκαίρι του 22. Την άνοιξη του 22. Δεν έκανε 2-3 χρόνια. Θα μου πείτε είχαμε COVID, είχαμε τόσα πράγματα. Οκ.
τώρα δεν θα έχουμε αυτά, είμαστε πιο αισιόδοξοι, τα δύο χρόνια θα τα φάει. Άρα αυτό που λέω, είμαστε στο τέλος του 22, 23-24, στο 25,5 περίπου να το δούμε να ξεκινάει η κατασκευή. Του ΠΑΟΚ τώρα, όχι του ΠΑΟΚ τώρα, του ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει και αυτό το 23, ας πούμε, στην αρχή του χρόνου, ας ελπίσουμε. Ναι. Δηλαδή, άρα, η ίδια, γιατί απαιτεί το προσγειωμένο, γιατί... το πραγματικό σενάριο είναι αυτό. Ναι, ναι, και καταλαβαίνω, γι' αυτό και μιλάω μαζί σας και δεν τα λέω από μόνος μου. Γιατί χρειάζεται τόσο μεγάλο διάστημα? Ας πούμε για τον ΠΑΟΚ θυμάμαι να φωνάζουμε, να μαλώνουμε, όχι μαζί, απλά να γίνεται, να υπάρχει φασαρία για το προεδρικό, για το προεδρικό διάταγμα και όλα αυτά τα ξεπέρασαν. Ένα αντίστοιχο προεδρικό διάταγμα. Ένα αντίστοιχο προεδρικό διάταγμα θα βγει και εδώ. Ναι, και γιατί απαιτείται τόσος χρόνος, κύριε Δούμα? Τώρα μου κάνει εντύπωση αυτό. Γιατί κοίταξε να δείτε, οι διαδικασίες δεν μπορούν να γίνουν σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Κάτω από δύο χρόνια είναι σχεδόν απίθανο να γίνουν. Όχι γιατί καθυστερεί κανείς, γιατί αυτή είναι η πραγματική προβλεπόμενη χρόνη. Μόνο στο Συμβούλιο της Επικρατείας, να σας δώσω να καταλάβετε, που είναι βέβαια το πιο εύκολο πράγμα να κάθεται κανείς και να τα φορτώνει όλα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ναι. Ένας φάκελος για να κάνει τον κύκλο του εκεί θέλει τους 6 μήνες. Ναι, όχι, λίγο να σας πω την αλήθεια, λίγο το 26 μου είπατε να ξεκινήσει το γήπεδο, που έκανε εντύπωση. Ας το πούμε στα τέλη του 25. Εκεί έχω μείνει εγώ, ότι είναι αρκετό διάστημα. Αρκετό διάστημα. Δύο χρόνια, δυόμιση από σήμερα. Δυόμιση χρόνια από σήμερα είναι, τελειώνει το 22 ουσιαστικά. Και γιατί γήπεδο μιλάμε, τι χωρητικότητα εννοώ? Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς να πούμε τέτοιες λεπτομέρειες, αλλά να πούμε ότι θα είναι ένα πράγμα της δάψης των 25 πλάς χιλιάδων. 30, 25 με 30, αν δεν στο θέμα. Αυτά είναι λεπτομέρειες τις οποίες άλλοι θα τις αποφασίσουν. Ναι, εντάξει, σε θεωρητικό επίπεδο συζητάμε. Όχι, εγώ τώρα θυμάστε ότι στο αντίστοιχο ερώτημα για τον ΠΑΟΚ μέχρι τελευταία στιγμή, όταν μου γίνονταν, δεν έδινα απάντηση, διότι δεν είναι στο αντικείμενο των μελετών που κάνω εγώ. Είναι στις επόμενες μελέτες αυτό. Ναι. Μάλιστα. Ο χώρος εκεί τώρα... Αλλά φαντάζομαι ότι η τάξη μεγέθους θα είναι αυτή που σας είπα. 25 με 30 χιλιάδες. Ο χώρος εκεί, το σημείο εκείνο, είναι ο ιδανικός κατά την άποψή σας για να υποδεχθεί αυτό το θηρίο που ετοιμάζεται, ξέρω, το γήπεδο δηλαδή και τα υπόλοιπα εννοώ. Θα έλεγα ότι είναι ο... Κοιτάξτε να δείτε, τι θα πει ο ιδανικός. Ναι. Είναι μια καλή συγκυρία το ότι υπάρχει ένα διατιθέμενο οικόπεδο του δημοσίου με το οποίο μπορεί να γίνει ένα τέτοιο deal. Δηλαδή μιας ανταλλαγής. Του Χαριλάου, δεν ξεκινάμε με κάποιους όρους που ο Άρης λέει ότι εγώ έχω χρήματα, πάω, βρίσκω μια έκταση, την αγοράζω και ξεκινάω να κάνω κάτι τέτοιο εκεί. Ναι. Από την άλλη πλευρά όμως πάλι η συγκυρία λέει ότι είναι εντελώς δίπλα στην πόλη, ότι είναι σε μια περιοχή η οποία συνολικά είναι στα πλαίσια, γύρω της θα τρέξει και τρέχει αυτή τη στιγμή μια μεγάλη αστική ανάπλαση με την παραλία της Πηλαίας, με ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, το Βιαλμί το παλιό το οποίο ήδη ξεκινάει, έχει αδειοδοτηθεί και ξεκινάει να χτίζεται. Εκεί τι θα γίνει? Σύντομα θα... Ξενοδοχείο σας είπα. Α, ξενοδοχείο, δεν το άκουσα, συγγνώμη. Ναι. Η γραμμή επέκτασης του μετρό θα περνάει από εκεί μπροστά. Τώρα θα μου πείτε, ακόμη δεν είδαμε την κεντρική γραμμή στη Θεσσαλονίκη. Οκ, εντάξει. Τα βλέπουμε όλα με μια αισιοδοξία και με μια προοπτική. Επίσης κάτι που μου άρεσε τώρα. Με αυτή την έννοια. Ναι. Ναι. Βλέπουμε στο βάθος του ορίζοντα. Αυτή τη στιγμή προσπαθώ να επιστρέψω από το πρώτο πόδι. Στο βάθος του ορίζοντα νομίζω ότι βλέπω κάποιο ουράνιο τόξο. Γιατί από τη μία πλευρά βλέπω ένα μπουτιλιάρισμα τεράστιο. Και γιατί τώρα... όλοι μάθανε για τα φαινόμενα της... τώρα αυτή τη στιγμή. Ναι. Έχουν μάθει για τα φαινόμενα που θα έρθουν το απόγευμα και προσπαθούν όλοι να φύγουν από τη Χαλκιδική. Και ως πάντων, ναι. Και από την άλλη λες, εντάξει, βροχή είναι ρε παιδιά, θα περάσει. Μην είμαστε... Μην μας πιάνει και πάλι. Βλέπουν και κάτι ανεμοστρόβιλους, υδροστρόβιλους και αυτά τα καινούργια που τα βλέπαμε εμείς στην Αμερική και λέγαμε πού τι γίνεται εκεί πέρα και μερικά σε μικρότερη κλίμακα. Τα βλέπουμε εδώ τώρα και αγχωνόμαστε, κύριε Δούμα, γι' αυτό ίσως. Λοιπόν, δηλαδή, από μία πλευρά καλά κάνεστε. Καλά κάνετε και αγχώνεστε. Ναι. Από την άλλη πλευρά σκεφτείτε ότι γλιτώνετε και το ταξίδι στην Αμερική για να δείτε ένα τέτοιο φαινόμενο. Άρα, είναι όνειρο ζωής. Δείτε το από την καλή πλευρά. Είναι όνειρο. Μπράβο, ναι. Έχετε πάει εσείς?
Πού, να δει τα νεμοστρόβιλο, να πάει στην Αμερική. Όχι, στην Αμερική, στην Αμερική. Όχι, δεν έχω πάει, θα το ήθελα. Αλλά αν είναι να δω αν νεμοστρόβιλο, τον βλέπω και, στη, και στο Παλιούρι. Οπότε, okay, οκ. Να το ταξίδι που λέω. Κάτι που είχε πριν από λίγα λεπτά, πολύ όμορφα στα αυτιά μου, είναι ότι είπατε, μου είπατε στην παραλία της Πηλέας. Επειδή εγώ εδώ ζω τα τελευταία, ας πούμε, 30-40 χρόνια περίπου, παραλία Πηλέας πρώτη φορά τα ακούω αυτό. Παραλία Πηλέας, γιατί δεν ξέρετε ότι ο Δήμος Πηλέας έχει παραλιακό τμήμα. Έχει, αλλά έτσι όπως το είπατε, εγώ κατάλαβα, ένιωσα ότι έχω πάρει ήδη την πετσέτα μου από το σπίτι που μένω, ας πούμε, στην, εδώ στο κέντρο και θα πάω για μπάνιο στην Πηλέα, έτσι το άκουσα εγώ. Ξενοδοχεία μου λέτε αυτά. Υπάρχει να μην σας φαίνεται παράξενο ιδιαίτερα. Να μην σας φαίνεται ιδιαίτερα παράξενο. Εντάξει, δεν είμαι σίγουρος ότι θα απλώνετε την πεσέτα σας για να μπείτε στη θάλασσα. Ναι. Αλλά αν τρέψουν και ολοποιηθούν όλα αυτά τα σχέδια που ήδη έχουν ξεκινήσει, είναι κάποιοι σχεδιασμοί οι οποίοι δεν διαπερνάει η ώρα. Φυσικά. Είναι γνωστά και τα ακούσει για το παραλιακό μέτωπο της Πηλέα, της Θεσσαλονίκης που κάνει περιφέρεια. Όταν εγκριθεί ο σχεδιασμός αυτός που τον ελπίζουμε στις αρχές του 23, θα υπάρξει ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο το οποίο θα κάνει, θα αναπλάσει 40 χιλιόμετρα της παραλιακής ζώνης της Θεσσαλονίκης. 40 χιλιόμετρα της Θεσσαλονίκης εννοώ ως Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη, ναι, δηλαδή από το Καλοχώρι μέχρι το Αγγελοχώρι. Μέσα σε αυτό είναι και αυτό το πράγμα, η παραλία της Πηλέας, η οποία θα έχει πολλά καλά πράγματα για μας που θα είμαστε εν ζωή την εποχή που θα έχουν ολοκληρωθεί βέβαια τα έργα αυτά. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Δούμα... Το αισιόδοξο το αντιληφθήκατε. Προσδιορίσατε ότι θα είμαι εν ζωή. Όποτε και αν γίνει αυτό. Κύριε Δούμα, καλή υπομονή σας. Εύχομαι τώρα στην επιστροφή σας και σας ευχαριστώ για μία ακόμη φορά που μας το αναλύσατε έτσι, μας τα κάνατε τα πράγματα εύκολα για να τα καταλαβαίνουμε αυτά τα... αυτά με τα οποία ασχολείστε εσείς και τουλάχιστον εμείς προσπαθούμε μέσα από τις δικές σας τοποθετήσεις να καταλαβαίνουμε τι γίνεται, έτσι πιο αναλυτικά εννοώ. Αυτό μας βοηθάτε πάρα πολύ εσείς. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιστροφή. Γεια σας.